Πάμε να ξεκινήσουμε λίγο. Πάμε στην κυρία Κατερίνα Χάλκου, είναι καθηγήτρια δραματικής τέχνης στο Καλλιτεχνικό Σχολείο Ηρακλείου και διδάκτορ θεατρολογίας. Καλησπέρα μας, κυρία Χάλκου. Καλησπέρα σας. Χαίρομαι που σας ακούω. Τι κάνετε, πώς είστε? Μια χαρά. Μετά από την παράστασή μας χθες, είμαι μια χαρά. Λοιπόν, πάμε να μπούμε στο κλίμα. Εικονικό μουσείο, λοιπόν, γυναίκες, καλλιτέχνηδες και μοντέλα. Πρωταγωνιστές ποιοι και ποιος ο βασικός στόχος? Τα παιδιά ήταν οι πρωταγωνιστές, τα παιδιά του Καλλιτεχνικού Σχολείου του Ηρακλείου. Ήταν τα τμήματα Α, δηλαδή πρώτης γυμνασίου οικαστικών, μαζί και η Β γυμνασίου. Έχουμε και το σκυλί. Δεν πειράζει, συμμετέχει και αυτός. Αγαπάμε τα ζώα εδώ στην εκπομπή. Ναι, συμμετέχει. Και η Β γυμνασίου, τα αγαπημένα μας παιδάκια, ήταν 10 παιδιά που κάνουμε μαζί το μάθημα του θεάτρου στο Καλλιτεχνικό Σχολείο Ηρακλείου και συμμετείχαν στην ιδέα μου με πολύ χαρά. Με άγχος αρχικά, ναι, λόγω του γεγονότος ότι δεν είχαμε υπερβολικά πολλές πρόβες για να κάνουμε, αλλά ευτυχώς βγήκε πολύ καλά μετά από πολλές δυσκολίες. Οπότε πάμε να ευαισθητοποιήσουμε και να ενημερώσουμε σε θέματα στερεοτύπων, βέβαια, που αφορούν τα φύλλα και τις διακρίσεις μεταξύ ανδρών και γυναικών. Και νομίζω ότι πρωταγωνιστές σε αυτή την προσπάθεια είναι η νέα γενιά και παιδιά σε μια ευαίσθητη ηλικία, που μας δείχνουν το δρόμο, κακά τα ψέματα. Ναι, ας το πούμε, ναι. Προσπαθήσαμε να δούμε τις γυναίκες καλλιτέχνηδες έτσι στην πορεία των χρόνων και να καταλάβουμε κατά πόσον ήταν ανδροκρατούμενο και μόνο το επάγγελμα τότε. Αν και η έρευνά μας μας έδειξε, μετά θα μιλήσω και για όλους όσους βοηθήσανε πάρα πολύ, η έρευνά μας έδειξε ότι υπήρχαν γυναίκες και από την αρχαία Ελλάδα καλλιτέχνηδες. Εμείς παρουσιάσαμε ακόμα και την Ιδρία που φαινόταν ότι υπήρχε μία γυναίκα τεχνήτρια, γιατί υπήρχαν γυναίκες που είχαν ασχοληθεί και με τη ζωγραφική και με την αγκιοπλαστική και τα λοιπά, και φτάσαμε μέχρι το σήμερα για να δούμε λίγο πάλι επίσης τις νέες καλλιτέχνηδες, οι οποίες μπορεί να είναι και ακόμα και στη σκιά των ανδρών συζύγων τους. Γιατί πολλά ζευγάρια καλλιτεχνών τους ενώνουν και τα δεσμά του γάμου και όμως οι άνδρες ζωγράφοι, ναι, καταπιέζουν με έναν τρόπο τις γυναίκες ζωγράφους, γιατί πιθανώς είναι και ακόμα και πιο ταλαντούχες από αυτούς. Πώς αντιλαμβάνονται τα παιδιά, από τη μία πώς αντιλήφθηκαν τη συμμετοχή τους και από την άλλη βέβαια πώς αντιλαμβάνονται αυτά τα φαινόμενα που έχουν να κάνουν με διακρίσεις ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες? Αυτό που καταλάβανε περισσότερο τα παιδιά είναι που έχει να κάνει με το θέατρο, γιατί με το θέατρο εμείς ασχοληθήκαμε βεβαίως και με το θέμα αυτό, είναι με πόση ευκολία μπορεί κάποιος καταρχάς να περνάει να γίνεται άνδρες και γυναίκα μαζί. Δηλαδή, τι θέλω να πω, δηλαδή μπορεί να είναι όχι ένας άνδρας ζωγράφος καταπιεστής, αλλά να καταλάβει ας πούμε ότι για κάποιον άνδρα ζωγράφο είναι το ανώνυμο μοντέλο του. Μάλιστα. Εμείς δηλαδή προσπαθήσαμε μέσα από το θέατρο να δώσουμε το όνομα αυτών των γυναικών. Αυτό αντιλήφθηκαν και τα παιδιά και το αντιλήφθηκαν σε βάθος αιώνων, γιατί δεν ήταν μόνο μοντέλα και ζωγράφοι της νεότερης εποχής, ας πούμε του 19ου και του 20ου αιώνα, αλλά μιλήσαμε και για τις γυναίκες της Αναγέννησης και για τις γυναίκες του Μπαρόκ και για τις γυναίκες της Αρχαίας Ελλάδας, όπως σας είπα. Οπότε, μέσα από το θέατρο αναδείχθηκαν αυτές οι πολύ ωραίες μορφές, που δεν ήταν και τόσο ανώνυμες όσο νομίζουμε. Υπήρχαν ονόματα γυναικών και στην αρχαία Ελλάδα που ασχολιόντουσαν με αυτό. Βεβαίως, να πω μόνο κάτι, είναι αυτό που επίσης που καταλάβανε τα παιδιά,
που ήταν και μια πληροφορία βασική για το όλο, για το όλο project, ήταν ότι ενώ οι γυναίκες μπορούσαν να εργάζονται πάρα πολύ εύκολα και ήταν και πολύ θεμητό να εργάζονται ως μοντέλα καλλιτεχνών, ή δεν ήταν το ίδιο εύκολο να βάζουν την υπογραφή τους. Μάλιστα. Τα παιδιά βάλαν την υπογραφή τους. Εγώ θα προτρέψω την πολιτεία να κοιτάξει αυτές τις ξεχωριστές δράσεις των καλλιτεχνικών σχολείων και των μουσικών σε άλλες περιπτώσεις και να στηρίξει περισσότερο αυτές τις δομές. Καθώς ξέρετε, ναι, τα προβλήματα διαχρονικά είναι πολλά, πολλά τα εμπόδια. Ας τους κάνουμε τη ζωή πιο εύκολη. Βλέπουμε τι δημιουργούν και τι μηνύματα βγάζουν αυτές οι εκδηλώσεις. Βεβαίως, βεβαίως. Θέλω να πω, βεβαίως, μην ξεχάσω επίσης ότι αυτή τη δουλειά την κάναμε μέσα από την ΚΕΟΜΑ, το Εργαστήριο Φύλου του Πανεπιστημίου Κρήτης, να το τονίσω, η Περιφέρεια Κρήτης, δηλαδή το Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης. Μάλιστα. Και η Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας Κρήτης. Την έρευνα την κάναμε, την πάρα πολύ καλή μας έρευνα, την κάναμε μαζί με τη Λίζα Χρυσικοπούλου, φιλόλογο από το Καλλιτεχνικό Σχολείο Ηρακλείου, χωρίς τη βοήθεια της οποίας δεν υπήρχε περίπτωση να γίνει αυτό το project, που είχε και πάρα πολλές ενότητες και ήταν και λίγο. Προφανώς ήταν λίγο μπέρδεμα και για τα παιδιά μέσα σε πολύ λίγο χρόνο να το ετοιμάσουμε, εν μέσω εξετάσεων κιόλας, να μην το ξεχνάμε. Μάλιστα. Και να ευχαριστήσω και εγώ για άλλη μια φορά και την κυρία Πετούση από το Εργαστήριο Φύλου του Πανεπιστημίου Κρήτης, που μου έδωσε ακριβώς αυτή την ευκαιρία να τα κάνουμε όλα αυτά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια, βέβαια. Εδώ είμαστε να τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πολύ, θα χαρώ. Σας ευχαριστώ θερμά. Λοιπόν.